ενεργειακό προκαλεί πονοκέφαλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Υποχωρούν και τη Δευτέρα 5 Νάτου για μια ακόμη ημέρα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Καθώς οι εξελίξεις από τον ενεργειακό μέτωπο προκαλούν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο ύφεση στην οικονομία, τα ομόλογα της Ευρωζώνης δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από το ασφυκτικό κλοιό που έχει δημιουργηθεί. Οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία από το κλείσιμο της τρόφιγγας του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου οδήγησαν το ευρώ κάτω από το επίπεδο των 0,99 δολαρίων για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Όμως οι εξελίξεις στην αγορά συναλλάγματος εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, δημιουργώντας τις συνθήκες για μια γενναία αύξηση του επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 0,75% την προσεχή Πέμπτη. Οι νομισματικές εξελίξεις με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά τη δυναμική της οικονομίας, προκαλώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Η Γερμανία ανακοίνωσε την Κυριακή 4 Σενάτου ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 65 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες από την δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι επιχειρήσεις από την άνοδο του πληθωρισμού. Στο 4,27% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, νέα υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων καταγράφηκαν συναλλαγές 68 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 54 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,26% από 4,27% που έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα έναντι 1,57% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,69% από το 2,73% την Παρασκευή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.